ξανά, γιατί βασιλιάς και αστέρι εδώ είναι οι πρέσβες. Τίποτα και κανείς άλλος. Δεν νομίζω ότι εγώ χρειάζεται να πω άλλα. Έχουν περάσει τα μεγαλύτερα ονόματα της ελληνικής και της διεθνούς μουσικής. Ποιον να πρωτοαναφέρει κανείς? Μάνος Χατζηδάκης, Μίκης Θοδωράκης, Σταύρος Τσαρχάκος, Θάνος Μικρούτσικος, Γκόραν Μπρέκοβιτς. Το ψάλτη έχει ξανατραγουδήσει εδώ και είναι απόψε κοντά μου με την Ευανθία Ρεβούτσικα. Η Χαρούλα Αλεξίου, ο Γιώργος Νταλάρας, όλοι. Χαρακτηριστικό τρόπο. Βλέπω με τα μάτια της ψυχής μας. Βλέπω με τα μάτια της ελληνικής ψυχής που σήμερα, όπως ανέφερε πολύ ωραία ο εκλεκτός μας φίλος που προλάλησε, ο φίλος ο πραγματικός του πολιτισμού της Ελλάδας που δεν παραλείπει ποτέ με αυτή την όμορφη, τη βαθιά ελληνική φωνή του να προλογίζει όλες τις μεγάλες εκδηλώσεις του τόπου μας. Με αυτά λοιπόν τα μάτια πιστεύω ότι κι εγώ ένας ταπεινός προσκυνητής αυτού του μεγαλείου της φύσης και του πολιτισμού που έχει συντελεστεί σε αυτό τον τόπο προσπαθώ σήμερα να απολαύσω αυτά που συντελούνται αυτή την ώρα σε αυτό τον όμορφο τόπο. Ευχαριστώ πάρα πολύ. Τους παραμείνω σε αυτή τη θέση, στη διάθεσή τους για να κάνουμε ακόμα καλύτερα πράγματα για να βοηθήσουμε την πολιτιστική μας κληρονομιά να βρει την πιο μεγάλη έκφρασή της, την πιο σωστή αξιοποίησή της και την πιο αποτελεσματική προβολή της, που νομίζω ότι αυτές τις δύσκολες ώρες που περνάμε μπορεί να γίνει ο καλύτερος. Έχουμε περάσει από θύελες, από ανέμους και αγωνιζόμαστε συνειδητά για τις ονοιχτούς ορίζοντες, τη συνεργασία, τη δημοκρατία και την πρώτα τα μέρη της Ελλάδας. Καλησπέρα σας. Με προβοκάρισε ο Αλέξης. Εγώ είμαι υποχρεωμένος να πω μερικά πράγματα που αφορούν τους προσκεκλημένους που έχουν έρθει και αυτούς που μας έχουν βοηθήσει. Κυρίες και κύριοι επίσημοι προσκεκλημένοι, κύριε Περιφερειάρχα, κύριε Δήμαρχε της Πρέσπας, μεγάλη μας τιμή που μας φιλοξενείτε, φίλοι, φίλες και φίλοι, 24 χρόνια πρέσπες, 24 είναι και οι κάτοικοι του Αγίου Αχιλλείου. Σε κάθε κάτοικο αναλογεί και ένας χρόνος. Αυτή είναι η μεγάλη κληρονομιά που θέλουμε να αφήσουμε στα παιδιά. Ευχαριστούμε θερμότατα. Είναι ένας άνθρωπος που άμα τον γνωρίσεις δεν τον ξεχνάς εύκολα, γιατί έχει διαβατήριο παντού την αγάπη του για τον άνθρωπο και τον πολιτισμό. Σας ευχαριστούμε για τη μεγάλη φετινή βοήθεια. Είστε πάλι η Ευανθία και η Άλκηστη. Γιατί η Άλκηστη και η Ευανθία πάλι εδώ? Είναι απλό. Γιατί στο εικονοστάσι των Πρεσπών, χρόνια τώρα, φυλάμε ό,τι καλύτερο έχει η χώρα. Η Ευανθία και η Άλκηστη είναι ό,τι καλύτερο έχει σήμερα η Ελλάδα. Γι' αυτό είναι εδώ. Από τον ερχομό σε αυτό το νησί, και έχει σημασία αυτό που θα σας πω, και μιας μεγάλης Ελληνίδας. Για τα 20 χρόνια που θα συμπληρωθούν του χρόνου, ο Άγιος Αχίλλειος, οι πρέσπες και όλοι εμείς. Δεν θα την ξεχάσω ποτέ. Εδώ, Γιώργο, πρέπει να ερχόμαστε, γιατί αυτές οι μαυροντημένες γυναίκες κάποια στιγμή πρέπει να φορέσουν άσπρα ρούχα. Τη θυμάμαι τη φράση και ήταν οι μπάμπουσκες εδώ μαζεμένες από το Βύση και τα άλλα χωριά της Φλόρινας. Τις πρέσπες σε αυτή την έβλη. Κάποτε ερχόμασταν χωρίς να υπάρχει η γέφυρα. Τώρα ερχόμαστε και με τη γέφυρα και με τις καινούριες λέμβους που έχουν φέρει, στρατιώτες. Και έτσι μπορούμε και φεύγουμε από εδώ μέσα σε 2 ώρες. Τα πρώτα χρόνια τελειώναμε η ώρα 6 το πρωί. Έφυγαν οι τελευταίοι επισκέπτες, γιατί δεν είχαμε αυτές τις πόλεις. Δεν ηχεία η Δόνη, ηχεί κοκτέιλ Μολότοφ. Ηχούσε στην περιοχή 20 ολόκληρα χρόνια. Εδώ ηχούν αηδόνια. Και ένα τελευταίο. Είναι εδώ απόψε για 20η επίσης συνέχεια χρονιά το alter ego των Πρεσπών, ο Αλέξης Κοστάλας. Θα τον τιμήσουμε στο τέλος της εκδηλώσεων. Να αντέξετε το τέλος των εκδηλώσεων και θα κάνουμε μόνο τρία. Για τρακ, τι να πούμε εμείς. Φίλες και φίλοι, καλησπέρα σας. Καλωσορίσατε για ακόμη μια φορά στις Πρέσπες. Και σήμερα είμαστε εδώ με αφορμή αυτήν την ιδιαίτερη γιορτή για να μοιραστούμε αυτήν την ομορφιά που μας περιβάλλει, τη μαγεία της ατμόσφαιρας, τη λίμνη, τα πουλιά, το φεγγάρι του Αυγούστου και ίσως και τις νερά. Ανώτατοι άρχοντες, πρωθυπουργοί, υπουργοί, καλλιτέχνες, ιστορικές προσωπικότητες περάσαν από αυτό το νησί. Έκατσαν στο λόφο μαζί μας
σιγοτραγουδήσανε και πήρανε μία γεύση από τις πρέσπες. Νομίζω όμως ότι περισσότερο πρέπει να ευχαριστήσουμε εκείνον που το ποιήσει και από τότε παλεύει να το συνεχίσει όποιες και αν είναι οι συνθήκες. Ο Γιώργος Λιάνης σήμερα δεν είναι βουλευτής και κάθε χρόνο τέτοια μέρα στον Άγιο Αχίλιο δεν ήταν ποτέ βουλευτής Λιάνης των Πρεσβών. Καλημερινά, με πολύ αντίξωες συνθήκες και με άδεια ταμεία για να καταφέρουμε να επιβιώσουμε αξιοπρεπώς. Και όπως όλοι οι Έλληνες δεν το βάζουμε κάτω γιατί αγαπάμε τον τόπο μας και θέλουμε να κρατήσουμε εδώ τα παιδιά μας. Θα πρέπει να κάνατε μεγάλο αγώνα για να γίνει το φεστιβάλ με τις τρέχουσες οικονομικές συνθήκες. Αυτό θα το κρατήσουμε σαν παράδειγμα. Δεν πρέπει να εγκαταλείπουμε το στόχο μας, το όνειρό μας. Καλώ τον πρόεδρο του Δημοτικού Συμβουλίου, τον κύριο Αλέκο Τράσια, για την έκπληξη της βραδιάς. Το Δημοτικό του Συμβούλιο φώναξε με προσοχή τα παραπάνω μετά από διαλογική συζήτηση, αφού έλαβε υπόψη την εισήγηση του Δημάρχου Πρεσπών, αποφασίζει ομόφωνα την ανακήρυξη του κυρίου Γιώργου Λιάνη σε επίτιμο δημότη του Δήμου Πρεσπών. Και